σενάρια επί σενάριων για πιθανές συνεργασίες κομμάτων για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και πρόσωπα τα οποία προτείνεται να αναλάβουν τη θέση του Πρωθυπουργού. Όσο οι επαφές συνεχίζονται, όλα είναι ανοιχτά. Από το σχηματισμό κυβέρνησης μέχρι το ναυάγιο και τις εκλογές. Ακούστηκαν τρία πιθανά κυβερνητικά σχήματα, αλλά και τρία ονόματα προτινόμενων Πρωθυπουργών. Με βάση το γεγονός ότι η πλέον βιώσιμη κυβέρνηση είναι εκείνη που διαθέτει τουλάχιστον 151 βουλευτές στη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Δημοκρατικής Αριστεράς, θεωρητικά πληρεί τις προϋποθέσεις. Και έτσι φτιάχτηκε το σενάριο μιας νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό το Φώτη Κουβέλη. Το σενάριο διαψεύστηκε από τον ίδιο, που θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο εκλογών. Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Το πληροφορήθηκα και εγώ σήμερα το πρωί από τα δημοσιεύματα. Παράλληλα με το πρώτο σενάριο, ενεργοποιείται και δεύτερο, στη βάση ανοχής Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας σε μια κυβέρνηση της αριστεράς, με συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατικής Αριστεράς. Εδώ τα ονόματα που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι πρόταση του Προέδρου του Πασόκ είναι αυτά, του Νίκου Κωνσταντόπουλου και του Γιάννη Δραγασάκη. Και αυτό το σενάριο διαψεύστηκε από τον έναν των δύο φερόμενων προτινόμενων για τη θέση του Πρωθυπουργού, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Δεν επιτρέπω το όνομά μου να χρησιμοποιείται για τέτοια παιχνίδια σκηνοθετημένων εντυπώσεων. Επιπλέον, αυτό το σενάριο προϋποθέτει ανοχή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα πρόκειται για κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως στη συνάντησή του με 120 εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, στην οποία δεν μετήχαν για ΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και ΔΟΕ, επιτέθηκε εκ νέου στους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο, λέγοντας πως δεν θα γίνει όμηρος σε καμιά κυβέρνηση. Αν αποδέχονται τις προτάσεις αυτές ως βάση διαλόγου, αν μας διαβεβαιώσουν ότι δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις τους προς την κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ, δεσμεύσεις ότι από όποια θέση και αν βρεθούν θα εφαρμόσουν το μνημόνιο και τα βάρβαρα μέτρα της λιτότητας, τότε ενδεχομένως να έχει νόημα η συζήτηση. Αν όμως επιδιώκουν να μας οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση ομοιρίας στις δικές τους δεσμεύσεις, τότε αυτό να το ξεχάσουν. Για ακόμη μια φορά, ο Αντώνης Σαμαράς σε σκληρό ύφος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ανευθυνότητα που δίνει λαβές σε όσους επιθυμούν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Χθες είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμα και την ανοχή μας σε μια κυβέρνηση που δεν θα συμμετείχαμε εμείς, εφόσον όμως διασφαλιζόταν η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Από τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα προκύπτει ότι ο ίδιος αποκλείει κάτι τέτοιο. Διότι η καταγγελία της συμφωνίας που πρότεινε θα οδηγήσει σε άμεση κατάρρευση εσωτερικά και πτώχευση διεθνώς, με αναπόφευκτη την έξοδο από την Ευρώπη. Ενώ υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη που αυτό ακριβώς επιδιώκουν, να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ. Και αυτόν το παιχνίδι παίζουν τέτοιες ιδέες. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και πιθανότητα συνεργασίας συζήτησε με τον Αλέξη Τσίπρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Του πρότεινα αυτό που ξέρετε ότι είναι η βασική μας θέση και επιλογή, να μετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την συμμετοχή των δυνάμεων που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και ως τέτοιες δυνάμεις ορίζουμε τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία από το χώρο της συντηρητικής παράταξης, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Δημοκρατική Αριστερά από τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Με ρώτησε αν αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να στηρίξουμε μια οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα παγώσει τις διαδικασίες για ένα διάστημα, θα διευθετήσει θεσμικού χαρακτήρα θέματα για να δει τι μπορεί να γίνει επί της ουσίας. Του απάντησα ότι η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η ιδέα παροχής ανοχής από το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την αντίδραση του Θόδωρου Πάγκαλου. Όποιος το είπε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Και αν είναι αυτή η άποψη, καλό είναι να τη διατυπώσει αυτός που τη διατυπώνει σαφώς και απερίφραστα, για να κάνουμε τους λογαριασμούς και στο ΠΑΣΟΚ. Βάσει προεκλογικών και όχι μόνο δηλώσεων, η σύγκληση απόψεων στα οικονομικά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων γεννά το τρίτο κυβερνητικό σενάριο με τη συμμετοχή και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το σενάριο αυτό, ωστόσο, πάσχει τόσο στο γεγονός ότι τα τρία κόμματα δεν συμπληρώνουν 120 έδρες, ώστε να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας με το μίνιμουμ των ενδρών που απαιτεί το Σύνταγμα, ενώ ο Πάνος Καμένος ξεκαθάρισε πως υπάρχει και μεγάλη απόκληση με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα. Θέλω ευθέως να ρωτήσω τους δύο αρχηγούς του χθες, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, που μέχρι πριν από λίγες ώρες απειλούσαν με ψήφο ανοχής στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε ή όχι με την είσοδο στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία?
Συμφωνήσατε ή όχι με την αναγνώριση της θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη ως εθνικής μειονότητας κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης? Αν όχι, πώς δίνετε ψήφο ανοχής? Το πρόβλημα των 120 εδρών ξεπερνιέται με το εντελώς υποθετικό και ακραίο σενάριο που προσθέτει στο προηγούμενο τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όμως και εδώ χρειάζεται και η ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. Οι λεπτές ισορροπίες, ωστόσο, που πρέπει να τηρηθούν, αλλά και οι δηλώσεις ολοένα και ενισχύουν την ίστατη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εάν ο κύκλος των διερευνητικών εντελών κλείσει χωρίς αποτέλεσμα και κανένα από τα σενάρια δεν ισχύσει, τότε οι πολιτικοί αρχηγοί θα κληθούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί θα επιχειρηθεί είτε ο σχηματισμός κυβέρνησης με πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών, είτε μια συμφωνία των αρχηγών για το σχηματισμό κυβέρνησης ειδικού σκοπού λόγω της κρίσιμης κατάστασης της χώρας, είτε, αν και αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, θα συμφωνηθεί ο σχηματισμός υπηρεσιακής κυβέρνησης που απλά θα οδηγήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές.